Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι ο Σταμάτσο Πρεβενιός, ο αδερφός του Θανάση. Όπως είπε και ο αδερφός μου, είμαστε τρίτη γενιά ξυλουργοί. Από τον παππού στον μπαμπά και από τον μπαμπά σε εμάς. Εγώ σπούδασα πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και αφού ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, έχοντας μια έτοιμη, να το πούμε έτσι, εταιρεία από τον πατέρα μου με στημένες δουλειές και πολύ μεράκι, γιατί είχαμε ξεκινήσει και οι δύο από 6 χρονών να φτιάχνουμε ελληνικό καφέ και να καθαρίζουμε όλο το ξυλουργείο όταν ήμασταν 6 χρονών. Περνώντας τα χρόνια λοιπόν από καφετζής, έγινα βοηθός ξυλουργού, μετά έγινα μάστορα σιγά σιγά, μετά πήγα σπούδασα και τώρα ασχολούμαι αποκλειστικά με το δύσκολα μπαίνω στην παραγωγή πλέον. Γιατί δυστυχώς με κρατάει το γραφείο της εταιρείας πιο πολύ, στις προσφορές, στα μέτρα, στα κατασκευαστικά, σε όλα αυτά, στην οργάνωση, σε όλα αυτά. Πού βρισκόμαστε τώρα? Βρισκόμαστε σε ένα από τα παλαιότερα εργαλεία που μας έχει αφήσει ο παππούς. Είναι η κορδέλα. Η κορδέλα χρησιμεύει στο να μπορούμε να κόψουμε ξύλα σε όποια διατομή επιθυμούμε. Μετά, στη συνέχεια, θα δούμε και την εξέλιξη της κορδέλας, που είναι η γωνιάστρα είτε μαχιστική. Όμως τώρα θα επικεντρωθούμε στην κορδέλα. Ξεκινάμε λοιπόν βάζοντας μπροστά την κορδέλα και τα υπόλοιπα θα τα δείτε. Κόψαμε λοιπόν από την κορδέλα το κοντραπλακέ μας. Το κόψαμε στην επιθυμητή διάσταση, στην επιθυμητή καμπυλότητα. Δεν είναι ακόμα τελειωμένο, γι' αυτό βλέπετε ότι κάπου υπάρχουν οι μολυβιές. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται το τελικό φινίρισμα, λίγο τριψηματάκι, λίγο να ισιώσει η καμπύλη και είμαστε έτοιμοι.